Παιδιά, θα παίζουμε Α' Εθνική σε ένα μήνα. Σε ενάμιση. Απίστευτο. Πραγματικά. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Πραγματικά, συγχαρητήρια σε αυτόν τον προπονητή που έχουμε. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω, χθες ήρθε ο πρόεδρος, παιδιά, και μας μίλησε στο ξενοδοχείο και νόμιζα ότι μας μιλάει ένα παιδί 15 χρονών. Μόνο που δεν έκλαψε μπροστά μας, πραγματικά, το αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και δεν το λέω για ούτε να τον... Πραγματικά. Θα δείτε και στην πορεία τι θα κάνει για τον νησί. Τι να πω, παιδιά, είναι... Εγώ ακόμα δεν το έχω πιστέψει, ειλικρινά. Και κάτι ακόμα. Για να δείτε ότι πώς ρόλο παίζει ο προπονητής. Κότς, είπες να πάει ο Ηλίας αριστερό μπακ και θα βάλει γκολ. Το είπες. Ή δεν το είπες. Τώρα όλα καλά. Τώρα όλα καλά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Άμα δεν έβαζε όμως και το λέγες. Τι μάτι είναι αυτός. Και ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο τον υπέροχο που ήρθε σήμερα. Εύχομαι να είναι κοντά μας και στην Α' Εθνική. Αυτά. Τι αλλάζει όμως εδώ από αυτό. Τι αλλάζει. Νομίζω ότι κάνει μεγάλη στροφή και θα δούμε πολλά πράγματα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Η Μυτιλίνη είναι γνωστή για το ούζο και για τις αρδέλες. Τώρα πλέον θα είναι και για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Ξέρετε τι είναι κάθε εβδομάδα όλα τα κανάλια και δεν μιλάω τα δικά σας εδώ. Μιλάω για αυτά που έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Να μιλάνε για την Καλονή. Μεγάλη δουλειά. Να μιλάνε για τη Μυτιλίνη, για τη Λέσβο. Πολύ μεγάλη δουλειά, ρε παιδιά. Ακόμα και είναι αυτοί οι ομάδες που θα έρθουν να παίξουν εδώ. Είναι για όλο το νησί. Για όλο το νησί είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα. Για όλο το νησί. Και νομίζω ότι ο κόσμος αντελήφθηκε και ήρθε. Αυτά. Να είστε καλά. Και προς τους τρεις σας, τι νιώσατε όταν είδατε αυτόν τον κόσμο που ήταν πάνω από 6.000 κόσμο σήμερα, τι νιώσατε, τι αισθανθήκατε? Να πω λίγο πρώτος εγώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η ομάδα μας δεν ήταν αυτή που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Με το που μπήκαμε μέσα και τότε με το γήπεδο γεμάτο, είπαμε μέσα ότι τα όνειρα όλα αυτού του κόσμου είναι στα πόδια σας, τους είπα. Και ίσως να τους άγχωσα πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Όλα τα όνειρα αυτά του κόσμου εδώ πέρα που έχουν μαζευτεί κρέμονται από τα πόδια σας. Και η ομάδα μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Είχε όμως ψυχή. Είχε δύναμη και τα κατάφερα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σαν πιο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πιο έμπειρος από όλους στην ομάδα της Καλονής, με το που μπήκα από την πόρτα στο σταδίο και αντίκρισα γεμάτο το γήπεδο, πραγματικά αγχώθηκα πάρα πολύ. 2 ώρες πριν. Ακριβώς, αγχώθηκα πάρα πολύ. Προσπαθούσα να μην μιλάω με κανέναν, να ακούω μουσική για να μου φύγει αυτό το άγχος, αλλά πραγματικά όταν έχεις να παίξεις για τις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων, όταν έχεις να παίξεις για έναν πρόεδρο ο οποίος παλεύει για να κάνει κάτι καλό στην ομάδα και δίνει τα πάντα και πληρώνει. Το άγχος είναι πραγματικά μεγάλο. Σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, με εκτός προπονητής, και προσπαθούσα να είμαι λίγο πιο χαλαρός εγώ, γιατί σκεφτείτε ότι αν ήμουν εγώ τόσο αγχωμένος, πώς θα ήταν άλλα τα παιδιά. Είχε πάρα πολύ άγχος, φερνόταν στο παιχνίδι μας. Ήταν κάτι πραγματικά, τρέμανε τα πόδια μου, θα έλεγα. Αν και έχω βρεθεί και άλλες φορές σε τέτοιες καταστάσεις. Έχεις ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, αλλά σαν το σημερινό. Ήταν πραγματικά, όταν είναι να παίξεις για τόσο κόσμο, να φέρεις τόσο κόσμο στο γήπεδο και παίζεις ένα παιχνίδι που θα βγεις
κατηγορία, είναι, το άγχος είναι πραγματικό. Γι' αυτό δεν είμαστε τόσο καλοί σε απόδοση. Όμως, ευτυχώς, μας βοήθησε ο Θεός και Ταξιάρχης και ο Ραφαήλ που είναι εκτός από Σαρδίδες και Τσίπουρα εδώ πέρα Ούρζα. Αυτή δύο σημαντικά πράγματα. Μας βοήθησε πραγματικά από το νησί και καταφέραμε κάτι ανήλυψη. Γιώργο. Σίγουρα μας άγχωσε πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά όπως είπε και ο κότς και ο Ηλίας, δεν ήμασταν αυτό που περιμέναμε κι εμείς. Μεγάλο, πολύ άγχος. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και σοφαρίσαμε και καταφέραμε να ανεβούμε στο Super League.